Ένα ακόμη βήμα για την ανάπλαση τη παραλίμια περιοχή, καθώ η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτική Μακεδονία, με απόφασή τη, ενέκρινε του περιβαλλοντικού όρου του έργου ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμια περιοχή από την είσοδο περάματο έω την περιοχή Μάτσικα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιωάννητών, με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται το στάδιο ορίμανση τη πρόταση, απομένει πλέον μόνο η απόφαση τη Διαχειριστική Αρχή τη Περιφέρεια Υπήρου για την ένταξη στο ΠΕΠ. Το έργο αυτό εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αφορά την ανάπλαση του συνόλου τη παραλίμνια περιοχή. Η δημιουργία τη εν λόγω διαδρομή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά, όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου, στην περιβαλλοντική προστασία τη λίμνη Παμβότιδα, να ωφελήσει την τουριστική δραστηριότητα τη περιοχή αλλά και την ποιότητα αναψυχή των δημοτών, καθώ και την καθημερινή μετακίνηση. Παράλληλα, θετικέ, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου, είναι οι εξελίξει και για ένα ακόμη μεγάλο έργο που αφήνει ω παρακαταθήκη η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για το μεγάλο δακτύλιο που σημειώνεται στην ανακοίνωση ένα έργο προπολογισμού άνω των 27 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο έργο που θα υλοποιήσει ποτέ ο Δήμος Ιωαννιτών. Μέσα στι επόμενε ημέρε, σημειώνει η ανακοίνωση αναμένεται η απόφαση ένταξη του έργου από την Διαχειριστική Αρχή τη Περιφέρεια Υπήρου στο ΠΕΠ. Η Δημοτική Αρχή σχεδίασε τι μεγαλύτερε παρεμβάσει που έχουν γίνει ποτέ στο Δήμο. Με ισχυρή πολιτική βούληση και συγκεκριμένε προτάσει στη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια και με την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτική Μακεδονία, ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο που βρήκαμε μπροστά μα και έτσι ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο για τον τόπο βαίνει προ υλοποίηση. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα να παρακολουθούμε, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση ο απερχόμενο Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα.